Απολύθηκε τελικά από το καζίνο Ρίου ο υπάλληλος και συνδικαλιστής που είχε κατηγορηθεί από συναδέλφους του για ξυλοδαρμό και παράλληλα εξήγηση με σεξουαλικού τύπου αναφορές. Ωστόσο, το Εργατικό Κέντρο Πάτρα κήρυξε απεργία για την απόλυσή του και δηλώνει. Άλλη μια εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή σημειώθηκε χθε στην Πάτρα. Συγκεκριμένα την απόλυση του ταμία τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και Προέδρου του Κλαδικού Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Αχαία Βασίλη Βασιλείου, ανακοίνωσε η εργοδοσία του Καζίνο Ρίο. Σε ένα χώρο δουλειά που επικρατούν η απληρωσιά, οι αναστολέ εργασία και μια σειρά άλλα προβλήματα για δεκάδε εργαζομένου που βρίσκονται σε συνεχεί κινητοποιήσει χρόνια τώρα, η εργοδοσία αποθρασιμένη από το νομικό πλωστάσιο και σήμερα κυβερνήσεων. Επιχειρώντας να τρομοκρατήσει όλου όσοι διεκδικούν την ικανοποίηση των δίκαιων ετοιμάτων του, προχώρησε στην παραπάνω απόλυση. Το επεισόδιο είχε γίνει λίγο μετά τα μεσάνυχτα τη παραμονή πρωτοχρονιά, όταν δύο γκρουπιαρίδε του καζίνο, ένα άνδρας και μια γυναίκα, κατέφθασαν στο πρώτο αστυνομικό τμήμα Ανθουπόλεως τη Πάτρα και υπέβαλαν μήνυση σε βάρο συναδέλφου του Κρουπιέρη και συνδικαλιστή για απειλή, εξύβριση και άσκηση σωματική βία. Όλα συνέβησαν λίγο πριν την εκπνοή του 2021, όταν οι δύο μηνυτέ ανέλαβαν βάρδια στο καζίνο και ενώ βρίσκονταν εντό τη αιθούση παιχνίων τη επιχείρηση. Τότε ο μηνυόμενο και ενώ εργαζόταν σε πόστο ρουλέτα, επιτέθηκε αρχικά στον άνδρα μηνυτή και συναδελφό του με ιδιαίτερα υβριστικέ και απειλητικέ εκφράσει, ενώ φεύγοντα από το τραπέζι του έριξε γροθιά στο στέρνο. Στη συνέχεια και πάλι εντό τη αθούση παιχνίων, ο μηνιόμενο φέρεται να επιτέθηκε στη δεύτερη μηνύτρια, συνάδελφό του και μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, με ιδιαίτερο σοβαρέ ύβρι, απειλέ και εκφράσει σεξιστικού περιεχομένου. Όλα τα παραπάνω συνέβησαν μπροστά στα μάτια των έκπλεπτων εργαζομένων και πελατών τη επιχείρηση, οι οποίοι αντί των αναμενόμενων ευχών έγιναν θέατε ενό θλιβερού περιστατικού ύβρεων, χειροδικιών και απειλών.